Χαίρετε. Με βλέπετε, έχω ένα περίεργο παραξενεμένο ύφος, έως και θυμωμένο στο εξώφυλλο του βίντεο. Χωρισμένη με παιδιά. Α, πα, 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 πα. Μου στέλνει μια φίλη. Θέκλα μου, θέλω να γίνει ένα vlog για τις χωρισμένες μητέρες με παιδιά. Για τον κοινωνικό ρατσισμό που βιώνουμε. Και ειδικά και τον ερωτικό. Δική της όρη της φίλης. Εννοώ ότι ή θα μας βλέπουν σαν θύματα εκμετάλλευσης οι άνδρες, ή ότι εμείς θέλουμε μόνο το σεξ. Τον κοινωνικό ότι δεν μας θεωρούν άξιες ή καλές νύφες για τα αγόρια τους οικογένειες των μελλοντικών συντρόφων. Βιώνω στο πετσί μου εδώ και 16 χρόνια που είμαι χωρισμένη όλη αυτή την κοινωνική κατακραυγή. Αυτό το βίντεο θα μπει στα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας ταλαιπωρούν. Ήθελα να φύγω, να πάω στο εξωτερικό, εκεί που πια δεν θεωρούν ότι μια χωρισμένη είναι μια τελειωμένη γυναίκα. Έγινα 44 χρονών, μια πετυχημένη γυναίκα σε όλους τους τομείς. Αλλά στον ερωτικό τομέα, και βάζει μέσα στην παρένθεση να φτιάξω μια οικογένεια, για πολλούς είναι πρόβλημα. Φτάνει πια. Βαρέθηκα το ελληνικό κόλλημα. Πώς το αντιμετωπίζει μια γυναίκα όλο αυτό? Εμένα μου ρίχνει την ψυχολογία, επειδή αυτό το πρόβλημα στις περισσότερες μου σχέσεις ήταν εμπόδιο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα, το οποίο είναι φλέγον. Και είναι και ένα φαινόμενο κοινωνικό όντως. Συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν μια γυναίκα είναι διαζευγμένη και έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο, την αντιμετωπίζουν και οι άνδρες συνήθως, όχι όλοι, οι περισσότεροι, διαφορετικά, αλλά και οι οικογένειες των ανδρών. Δηλαδή, όταν ακούσει μια μάνα ή ένας πατέρας, ξέρω εγώ, ένα οικογενειακό περιβάλλον, ένα σόι, ότι ο γιος τους, ο ανιψιός τους, ο εγγονός τους, το παιδί τους, το καμάρι τους, το παλικάρι τους βγαίνει με μίαν που ήταν ξανά παντρεμένη και έχει και παιδιά, θα γίνει το σώσε. Απαπαπαπα το παιδί μας. Θα ξεκινήσω από τα δύσκολα. Όταν εξέφραζα παλιότερα αυτές τις απόψεις ότι δεν είναι καλό κριτήριο αυτό για το αν μία κοπέλα είναι κατάλληλη για να δημιουργήσει σχέση στον χρόνο με έναν άνδρα, μου έλεγαν εσύ μιλάς έτσι γιατί εσύ βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, δηλαδή εσύ ήσουν παντρεμένη και έχεις παιδιά και θέλουμε να μας απαντήσεις ειλικρινά. Πώς θα ένιωθες αν αύριο ο γιος σου ερχόταν και σου έφερνε μία κοπέλα και σου λέγε αυτή είναι η κοπέλα μου, η οποία ξέρεις έχει και ένα παιδάκι, έχει και δύο παιδάκια και τρία. Από προηγούμενη σχέση ή από προηγούμενο γάμο. Τι θα έκανες? Τον έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση θεωρητικά και δυνητικά και νομίζω, δεν μπορώ να αποξέρω γιατί δεν έχει συμβεί. Εξάλλου το παιδί μου, ο γιος μου είναι μόλις 23 ετών, είναι πολύ νεαρός, ακόμη δεν έχει τύχει να μου πει να σου γνωρίζω αυτή την κοπέλα που θέλω να κάνω τη ζωή μου μαζί της. Και φυσικά δεν μου πέφτει λόγος κανένας στις όποιες επιλογές κάνει ο γιος μου ή η κόρη μου για την προσωπική του ζωή. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος. Αυτή την άποψη έχω και την είχα έκτοτε. Την είχα ενώ και πρωτού χωρίσω με τον πατέρα τους. Ότι είναι δουλειά των παιδιών, είναι δουλειά του ίδιου του ανθρώπου που δημιουργεί μια ερωτική σχέση. Με ποιον άνθρωπο θα φτιάξει ερωτική σχέση, τι είδους ερωτική σχέση θα φτιάξει και όχι κανενός άλλο. Σήμερα θα έλεγα, απαντώντας αυτή την ερώτηση, ότι εάν τα παιδιά μου έρθουν και μου πούν σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους, «Μαμά, αυτός, αυτή είναι ο σύντροφος μου, η σύντροφος μου», το πρώτο πράγμα και το μόνο που θα τους ρωτήσω, «Είσαι καλά? Είσαι καλά σε αυτή τη σχέση? Είσαι χαρούμενος, είσαι χαρούμενη? Εάν ναι, έχεις την ευχή μου». Όχι ότι αν μου έλεγε δεν είμαι χαρούμενη θα έλεγα έχεις την κατάρα μου, που είναι το αντίθετο ευχής, θα γνιαζόμουν να μάθω γιατί το παιδί μου δεν είναι καλά. Όμως αυτή η δική μου η στάση είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι να θεωρούν απριόρι, άμεσα δηλαδή, οι οικογένειες, ότι εάν μια γυναίκα ήταν ξανά παντρεμένη και είχε παιδιά, ή αν ένας άντρας ήταν ξανά παντρεμένος και είχε παιδιά, γιατί αυτό τον λεγόμενο κοινωνικό ρατσισμό, έτσι όπως το γράφει φίλη, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, αυτού του είδους τη διαφοροποίηση, τη διάκριση, τη βιώνουν και άνδρες. Δηλαδή, αν μια κοπέλα πάει και πει στην οικογένειά της, ξέρεις, έχω γνωρίσει έναν άνδρα ο οποίος έχει και ένα παιδάκι, δύο παιδάκια από προηγούμενο γάμο ή σχέση,
και θέλω να κάνω και, και θα συγκατοικήσω με αυτόν τον άνθρωπο και θέλω να κάνω και εγώ παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, είναι πολύ πιθανόν να πέσει εντός εικόνα η οικογένεια της πάνω της και ας πούμε που πας να καταχαθείς σε μια νέα κοπέλα σαν τα κρύτα νερά, γιατί γυρεύεις με αυτόν που αυτός έχει δει παιδιά και τα παιδιά του θα είναι πρόβλημα και τα παιδιά θα δημιουργούν πρόβλημα κτλ. Έχουμε κάνει θέμα για τις αναδημιουργημένες οικογένειες. Όντως, οι αναδημιουργημένες οικογένειες αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλου είδους οικογένειες δεν έχουν θέματα και ότι μόνο και μόνο επειδή θα είναι αναδημιουργημένη οικογένεια, αν ο ένας έχει ήδη παιδιά από προηγουμένως, ότι θα πρέπει να την καταδικάσουμε αυτή την οικογένεια. Ούτε επίσης συμφωνώ με την άποψη που λέγεται οι χωρισμένοι με τους χωρισμένους και οι ελεύθεροι με τους ελεύθερους. Και ότι αυτοί που έχουν παιδιά πρέπει να κάνουν σχέσεις, να παντρεύονται με αυτούς που έχουν ήδη παιδιά και αυτοί που είναι ελεύθεροι με αυτούς που είναι ελεύθεροι. Δεν είναι καλή ιδέα να βάζουμε κανόνες στο τι θα διαλέξει η καρδιά του κάθε ανθρώπου και τι είναι αυτό που θα τον. Φυσικά και αυθόρμητα θα τον έλξει και πολύ πιθανό να δημιουργήσει και μια υγιή σχέση. Γιατί θέλουμε μια υγιή σχέση. Λοιπόν, την κοινωνική προκατάληψη και το κοινωνικό στερεότυπο τα καταπολεμούμε με τέτοια βίντεο. Τα καταπολεμούμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τολμήσει να ψηφίσουν τις κοινωνικές απειλές ή τις κοινωνικές προειδοποιήσεις και έχουν φτιάξει χαρούμενες και υγιείς οικογένειες και υγιείς σχέσεις. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και το πέρας του χρόνου για να αλλάξουν αυτές οι νοοτροπίες, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνουν τα διαζύγια και έτσι περισσότερες από αυτές τις εντός εισαγωγικών αγίες οικογένειες, άγιες οικογένειες, θα έχουν και αυτές δικά τους παιδιά, τα οποία θα είναι χωρισμένοι με παιδιά ή χωρισμένοι χωρίς παιδιά. Και άμα το έχεις και σπίτι σου ένα θέμα, θα είσαι το ίδιο κατακριτικός. Άμα είσαι αδιάγνωστος, θα είσαι το ίδιο κατακριτικός, αλλά ας ελπίσουμε ότι η εναλλαγή της κοινωνίας θα βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν είναι καλή ιδέα να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίσουμε, να τον κατακρίνουμε χωρίς να τον γνωρίσουμε, γνωρίζοντας μόνο μία ιδιότητα που έχει. Ότι αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν είχε ένα γάμο, είχε μία σχέση και είχε ένα παιδί, έχει παιδιά. Το θεωρώ λανθασμένο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το άλλο που λες, ότι δεν είσαι επιτυχημένη στην ερωτική σου ζωή, εσύ φίλη που μου γράψες το σημείωμα, επειδή δεν έχεις κάνει ακόμη οικογένεια ή δεν έχεις κάνει ξανά οικογένεια, αυτό σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Νομίζω έχεις και εσύ λίγο τις δικές σου προκαταλήψεις. Επιτυχημένη ερωτική ζωή δεν έχουν μόνο όσοι είναι παντρεμένοι και επιτυχημένη ερωτική ζωή δεν έχουν μόνο όσοι έχουν ξαναπαντρευτεί. Επιτυχημένη ερωτική ζωή έχουν και άνθρωποι που δεν είναι παντρεμένοι. Και άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν μόνο ποιότητα στη ζωή τους. Και στην παρούσα φάση μπορεί να μην έχουν σχέση γιατί επιλέγουν ποιότητα στη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σημαίνει πως έχουν αποτύχει στην ερωτική τους ζωή. Δεν είναι αποτυχία στην ερωτική μας ζωή, στην παρούσα φάση της ζωής μας να είμαστε ελεύθεροι. Μπορεί να είναι και μια τεράστια επιτυχία. Γιατί έχουμε πει όχι σε ακατάλληλες προτάσεις. Γιατί έχουμε καταφέρει να βγούμε από δύσκολες καταστάσεις και μη υγιείς καταστάσεις. Δεν είναι απαραίτητα αποτυχία το να είσαι μόνος. Και ούτε σημαίνει ότι το να παντρευτείς θα είναι επιτυχία. Δείτε με μένα το λαμπρό σας παράδειγμα εντός εικόνα εδώ στο κανάλι. Όσοι είστε στο κανάλι γνωρίζετε ότι έχω βγει προεξαμηνίας από το δεύτερο μου γάμο. Και όσο καιρό ήμουν παντρεμένη στο δεύτερο μου γάμο που τα κατάφερα, πέτυχε η ερωτική μου ζωή, πέτυχε, ναι, πέτυχε, ξαναπαντρεύτηκα, ναι. Μετά από 17 χρόνια που ήμουν διαζευγμένη με παιδιά, έγινα ξανά παντρεμένη με παιδιά. Και πέτυχα. Τεράστια επιτυχία, δεν το συζητώ. Η επιτυχία τρέχει από τα μπατζάκια μας. Και τώρα 6 μήνες μετά από το τέλος εκείνου του γάμου, νομίζω είναι ξεκάθαρο και στην υποφαινόμενη, αλλά και σε όσους παρακολουθούν το κανάλι, ότι είμαι πολύ καλύτερα ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά χωρίς γάμο, με αποτυχημένη ερωτική ζωή με βάση τα δικά σου λεγόμενα φιλενάδα, παρότι ήμουνα μέσα στο γάμο. Μου λέτε, κοίταξε παλιά σου βίντεο, θέλω να δεις πως ήσουν. Να, δεν τολμάω. Δεν τολμάω να δω περσινά βίντεο και προπερσινά βίντεο, πώς ήταν η φάτσα μου. Με την έννοια, όχι με την έννοια της εμφάνισης πώς ήταν η φάτσα μου, με την έννοια της θλίψης, της αδιόρατης που είχα στο βλέμμα, γιατί δεν είναι απαραίτητα επιτυχία το να παντρευτείς. Ούτε απαραίτητα αποτυχία είναι το να παντρευτείς. Προσέχουμε. Δεν γινόμαστε το αντίθετο.
Δηλαδή να είμαστε εναντίον του γάμου επειδή δεν είμαστε υπέρ του ότι ο γάμος είναι επιτυχία. Ο καθένας εκείνο που του ταιριάζει. Άρα νομίζω και εσύ φίλε να πρέπει να ψάξεις λίγο το δικό σου κριτήριο για το αν είσαι επιτυχημένη ή όχι. Ψάξε το λίγο. Ενώ άλλαξε και εσύ λίγο κάποιες προκαταλήψεις που έχεις. Ότι πρέπει να είσαι παντρεμένη για να είσαι επιτυχημένη και να είσαι καλά. Τώρα, πώς σε αντιμετωπίζουν οι άνδρες που λες ότι πολλοί άνδρες βλέπουν μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη και έχει παιδιά, ότι προκαθορίζουν μέσα στο μυαλό τους ότι μια χωρισμένη με παιδιά θα θέλει μόνο σεξ. Αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η προκατάληψη, όχι σε όλους τους άνδρες, στους άνδρες που σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο συντηρητικό τρόπο. Στο χέρι μας είναι το γυναικών, εφόσον μιλάμε τώρα για γυναίκες οι οποίες έχουν παιδιά, να δείξουμε στον άλλον ότι δεν είναι μόνο αυτό μας ενδιαφέρει, εάν δεν είναι μόνο αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί για μένα δεν είναι αρνητικό πράγμα για οποιονδήποτε άνθρωπο να τον ενδιαφέρει μόνο η σωματική επαφή. Το δέχομαι. Είναι επιλογή. Μπορεί να μην την κάνω εγώ αυτή την επιλογή, αλλά είναι επιλογή. Μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή την επιλογή και δεν είναι κατακριτή επιλογή. Είναι μια επιλογή. Εάν εσένα και εφόσον εσένα η επιλογή σου δεν είναι σεξ μόνο, αλλά θες ολοκληρωμένη σχέση, θες να νιώσεις ρομαντική σχέση, θες το συνέστημα, καλά εσύ θες και γάμο, θες και οικογένεια λες. Τέλος πάντων, πες ότι εσύ θες το ρομαντικό κομμάτι της σχέσης και δεν θες μόνο το σεξουαλικό. Στο χέρι σου είναι να βάλεις όρια στην οποιαδήποτε γνωριμία. Εδώ στο κανάλι μας κάνουμε πάρα πολλά βίντεο. Ένα βίντεο πρόσφατο το οποίο έχει έτσι μεγάλο σουξέ είναι το βίντεο για τις ερωτήσεις που κάνεις στο πρώτο ραντεβού για να δεις αν κάποιος μπορεί να είναι παίχτης ή παίχτρια. Τις δηλώσεις κιόλας που κάνεις στο πρώτο ραντεβού, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλή ιδέα να το δηλώσει κάποιος βγαίνοντας σε ένα ραντεβού. Να πει, ξέρεις, είμαι μία μητέρα μονογονιός, όμως στην παρούσα φάση της ζωής μου δεν ψάχνω για κάποιον που να είναι απλός σεξουαλικός σύντροφος. Εάν ταιριάξει, θα ήθελα έναν άνθρωπο με τον οποίο να έχουμε μια συντροφικότητα πιο ολοκληρωμένη. Να το πεις. Και να κόψεις αντιδράσεις. Να δεις τι θα πει ο άλλος. Αν ενοχληθεί, αν σε κοροϊδέψει, αν μαζευτεί, θα καταλάβεις από την αντίδρασή του εάν αυτός θέλει μόνο τη σωματική επαφή και τίποτα περισσότερο. Δικαιούσε να επιλέξεις να μην έχεις μόνο τη σωματική επαφή. Δικαιούσε να πεις, όχι, εγώ δεν θέλω ψίχουλα, θέλω όλο το ψωμί, αν το βλέπεις και αν το σκέφτεσαι έτσι. Όπως επίσης δικαιούνται και κάποιοι άνθρωποι να πούνε, εγώ θέλω μόνο εκείνο το κομμάτι. Και να ζήσουμε τις συνέπειες της επιλογής τους μετά. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι ζούμε εμείς με τις συνέπειες της επιλογής των άλλων. Δηλαδή, αν ο άλλος επιλέγει μόνο σεξ και εμείς δεν έχουμε τη δυναμικότητα και την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση να τον βάλουμε στη θέση του και να τον οριοθετήσουμε, του με, «Ω, σαγόρι μου!» Εδώ δεν παρέχουμε μόνο αυτή την υπηρεσία. Δεν ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εμείς έχουμε άλλες βλέψεις. Είναι άλλη δική μας επιδίωξη, οπότε δεν ταιριάζουν οι επιδίωξεις μας. Τσάου! Γι' αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να μιλάμε νωρίς. Και επειδή σήμερα, κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι γνωρίζονται μέσω διαδικτύου, μέσω... ή και αν γνωριστούν από κοντά, οι συνομιλίες τους θα είναι μέσω τηλεφώνου, messengers κλπ. Που είναι και πιο εύκολο γραπτός να δηλώσεις κάποια πράγματα, δηλώνεται. Εγώ, σε αυτή τη φάση, θέλω αυτό. Όχι ειδικά από σένα. Εάν ταιριάξει. Ξαναδείτε το βίντεο για τις ερωτήσεις που κάνουμε στο πρώτο ραντεβού. Και για να τελειώσω με μια αισιόδοξη νότα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σίγουροι για το τι θέλουν και τι δεν θέλουν, το επιτυχάνουν στη ζωή τους. Μου έχει τύχει να συναντήσω ζευγάρια, στα οποία η γυναίκα να ήταν προηγουμένως παντρεμένη, να είχε και παιδί ή παιδιά από τον προηγούμενο γάμο και να είχε μια σχέση η οποία να είναι σεβαστική, πλήρης, ολοκληρωμένη σχέση, που ακόμη και μπορεί να έχει οδηγήσει και στο γάμο, και στη αναδημιουργία οικογένειας, δεν μιλάμε για δημιουργία οικογένειας, μιλάμε για αναδημιουργία οικογένειας όταν ήδη έχεις παιδιά, με έναν άνθρωπο ο οποίος να μην ήταν προηγουμένως παντρεμένος και να μην είχε παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι σκέφτονται με έναν τρόπο παλιό, με έναν τρόπο συντηρητικό, και αν μια γυναίκα δεν θέλει να γίνει υποχείριο οποιοδήποτε, δεν θα πουληθεί φτηνά.
Γιατί αυτό που έχω συναντήσει είναι περιπτώσεις γυναικών οι οποίες λένε «Α, Παναγία μου, εγώ είμαι χωρισμένη με παιδιά, άρα δεν έχω πολύ αξία. Άρα δεν πρέπει να ζητάω πολλά πράγματα από έναν πιθανό σύντροφο. Δεν πρέπει να είμαι πολύ απαιτητική. Πρέπει να νιώθω ότι μου κάνει και χάρη που είναι μαζί μου με όποιον τρόπο μου θέλει αυτός να είναι μαζί μου». Όχι, δεν κατάλαβε καλά ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος. Κανείς δεν μας κάνει χάρη για να είναι μαζί μας και για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το τσαμπουκά του να το πιστέψουμε μέσα μας ότι κανείς δεν μας κάνει χάρη για να είναι μαζί μας. Πρέπει εμείς οι ίδιες πρώτα, και εμείς ήδη πρώτα, γιατί είπαμε ότι έχει και άνδρες που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, εμείς ήδη πρώτα πρέπει να πιστεύουμε στην αξία μας. Παρακολουθήστε όλα τα βίντεο από τη λίστα θέματα αυτοβελτίωσης. Να ανεβεί η αυτοεκτίμηση μας, ο αυτοσεβασμός μας, να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και να μην περιμένουμε να μας δώσουν αξία οι άλλοι με το να μας πούν «Αχ, είμαι τόσο πολύ που θέλω να κάνω μια σοβαρή σχέση μαζί σου». Ποιος είσαι βρε εσύ που μου λες εμένα ότι εγώ είμαι χωρισμένη και έχω παιδιά και δεν σου κάνω. Εσύ εμένα με ρώτησες αν μου κάνεις. Παράδειγμα. Εμένα με ρώτησες. Γιατί προϋποθέτεις ότι εσύ είσαι ο χρυσός. Τι να πω, ότι είσαι το λαχείο. Επειδή δεν έχεις παντρευτεί και δεν έχεις κάνει παιδιά. Ποιος το λέει αυτό. Ας μην ρίχνουμε εμείς ήδη την αξία μας. Ναι, ναι. Υπάρχει κοινωνική προκατάληψη, υπάρχουν κοινωνικά στερεότυπα, αλλά αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις με αυτοσεβασμό, με αυτοεκτίμηση, με αυστηρότητα, με οριοθέτηση και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, εμείς είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι, αυτοβελτιωνόμαστε, ψυχοεκπαιδευόμαστε, άμα χρειαζόμαστε πάμε και στο ψυχολόγο και κάνουμε ψυχοθεραπεία και μπορούμε να είμαστε και μόνοι μας καλά και δεν είναι ανάγκη να είμαστε παντρεμένοι ή να είμαστε σε σχέση για να έχουμε επιτυχημένη ερωτική ζωή. Φιλιά!